Λοιπόν, εδώ, κυρία Δούρου, θέλω να αφήσουμε για πολύ λίγο στην άκρη το γεγονός ότι είστε ένα από τα πλέον ισχυρά χαρτιά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είστε ένα νέο πολιτικό πρόσωπο που το ακολουθούν χιλιάδες ψηφοφόροι, και να μιλήσουμε λίγο για την γυναίκα Ρένα Δούρου και το πώς εκείνη, σίγουρα εκείνη ένιωσε οργή, βλέποντας την απρόκλητη, όπως εσείς χαρακτηρίσατε μέσα στη μήνυσή σας, επίθεση του κυρίου Κασιδιάρη στο πρόσωπό σας. Ναι. Για να δούμε πόσο εύκολο να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι να απεκδηθείς μια ιδιότητά σου, αυτή της πολιτικής εννοώ, αλλά θα πήγαινα και ακόμα πιο πίσω, αυτή του πολίτη. Ξέρετε, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η πολιτική ήταν πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η ενημέρωση, η εφημερίδα, οι ειδήσεις, και έμαθα πάρα πολύ γρήγορα, χάρη στην οικογένειά μου, τη διάκριση την αρχαιολογική του πολίτη με τον ιδιώτη. Επομένως, όχι για λόγους υπεκφυγής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ξεχωρίσω αυτά. Και την ίδια στιγμή, ακόμα και η ταυτότητα του φίλου μου, το γεγονός ότι δεν είμαι γυναίκα, ότι είμαι γυναίκα και δεν είμαι άντρα σαν και εσάς, πάλι δεν πάει ξεχωριστά από το πώς αντιλαμβάνομαι τους αγώνες που πρέπει να δώσουμε για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία γυναίκα όταν και εφόσον επιλέξει ή με κάποιο τρόπο βρεθεί σε αυτό που λέμε κέντρα λήψης απόφασης. Τώρα, προσπαθείτε και καλά κάνετε να τα διαχωρίσετε. Αν θέλετε να με ξεκουμπώσετε και να μιλήσουμε λιγότερο πολιτικά από ότι εκείνα τα παράθυρα που καταδυναστεύουν την πολιτική ζωή και τη ζωή όλων μας, εγώ φαίνεται ότι κρατάω άμυνα σε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι με δυσκολεύει να σας μιλήσω γι' αυτό καθ' αυτό το περιστατικό ως πρωταγωνίστρια. Γιατί στα 38 μου έχω επιλέξει να εμπλακώ στην πολιτική και να αλλάξω και το ηθικό παράδειγμα άσκησης πολιτικής που είχαμε ως τα τώρα και εξηγεί την κατάντια μερικώς ή ολικώς της χώρας μας και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο δημοκρατίας. Ναι. Αυτό που λοιπόν που είδαμε χτες, θέλω να σας πω ότι δεν είναι προσωπικό. Δεν αφορά τη Ρένα Δούρου, δεν αφορά τη Λιάνα Κανέλη. Αποτυπώνει μία πτυχή περιστατικών που δεν είναι μεμονωμένα, όπως έχουμε συνηθίσει ως κοινωνία, ως πολιτεία να χαρακτηρίζουμε κάποια γεγονότα για να μην πάρουμε ούτε τις ευθύνες μας, ούτε για να τα αλλάξουμε, που σε τελευταία ανάλυση η κυρία Κανέλη, η Ρένα Ιδούρου, έχει και την ευκαιρία να συνομιλεί με εσάς και με άλλους. Σκεφτείτε πόσοι αθώοι ή μεδαποί ή αλλοδαποί που βρεθήκαν όχι μπροστά στο νερό ή στο χαστούκι, βρεθήκαν μπροστά στη φαλτσέτα, όπως έγινε για παράδειγμα πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, και που δεν τους είδε το φως της δικής σας κάμερας, δεν τους είδε βεβαίως και το φως του BBC, ώστε να προστεθεί άλλη μια δραματική εικόνα για την πατρίδα μας στις τόσες μαύρες. Επομένως σας λέω ότι έχει ένα νόημα με αφορμή το χθεσινό να εξηγήσουμε ή να μην σταματήσω όμως στις διαπιστώσεις και στις περίσσιες υποκριτικές καταγγελίες που όλο αυτό το 24ωρο βλέπει κανείς, να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή τι απειλεί την ελληνική δημοκρατία, τι απειλεί την ελληνική κοινωνία, τι διακυβεύεται, και προστρέχω να σας δώσω πάσα για την επόμενη ερώτηση, και ποιοι έχουν ευθύνες, γιατί δεν μπορεί αυτοί που έχουν ευθύνες για το πώς φτάσαμε εδώ να είναι αυριανοί σωτήρες, η δική σας, η δική μου, της Ελλάδας ολόκληρης. Σίγουρα τις ευθύνες δεν τις φέρει η ίδια η δημοκρατία, γιατί παρατηρούμε ότι δεν αυτοκαταστρέφεται η δημοκρατία όπως κάποτε είχε ισχυριστεί ο Ισοκράτης. Εμείς οι ίδιοι καταπατούμε το δικαίωμα της ελευθερίας και σήμερα την ασυδοσία την ονομάζουμε ελευθερία, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Βλέποντας αυτές τις πράξεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η δημοκρατία. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα η δημοκρατία? Γιατί ακριβώς αν θέλει να υπηρετεί το σημενόμενο αυτής της λέξης, που εμείς ξέρουμε ότι είναι μπολιασμένη από τους αιώνες, θέλω να πιστεύω και στην ελληνική ιστορία, να μην τη χαρίσουμε αλλού, δέχεται τα συμπτώματά της, δεν είναι τιμωρητική, έτσι. Έχει φύγει η δημοκρατία και μετά το γαλλικό διαφωτισμό και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, έχει φύγει από τον Ιουδαϊκό νόμο, που θέλει βία στη βία, θέλει το δόντι σου για το δόντι μου, θέλει το μάτι σου για το μάτι μου. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό, αν την δημοκρατία την υπηρετούν άνθρωποι ταγί μικροκομματικών συμφερόντων, προεκλογικών επικοινωνιακών σχεδιασμών, που με τρομάζει πρέπει να σας πω
το χθεσινό, όχι για τη σπουδαιότητά του, υπάρχουν χειρότερα, με τρομάζει για το πώς μπορεί να γίνει γύρω από αυτό προεκλογικός επικοινωνιακός σχεδιασμός. Λοιπόν, επειδή η δημοκρατία είναι πολύ δύσκολο πράγμα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως πολίτες και όχι ως ιδιώτες σε ποιους αναθέτουμε να μας εκπροσωπήσουν, σε ποιους αναθέτουν να μας αντιπροσωπεύσουν. Δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά, όπως λένε έτσι μια φράση κλισέ, την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολύ προεκλογικούς λόγους, σε πάρα πολλά μπαλκόνια, αλλά τελικά έχουν χαϊδευτεί πολλών αυτιά. Ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα έχει και ένα μέρος ευθύνης για κάποια που έχουν επισυμβεί. Διότι ξέρετε, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε χούντα, ούτε είχαμε τσουνάμι φυσικά φαινόμενα. Με κάποιο τρόπο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, εκμαυλιζόμενοι να πω, γιατί δεν θέλω να επιμερίζω τις ευθύνες με τον ίδιο τρόπο στους υπουργούς και στους πολίτες, βάλαμε πλάτη για να συμβεί το χθεσινό, αλλά και το σάλα. Εγώ θέλω να σταθούμε ξανά σε αυτό το συμβάν, το τραγικό κατά τη δική μου την άποψη. Παρατηρώντας ότι ως τηλεθεατής όλο αυτό που συνέβη, είδα ότι τηλεοπτικά ευτελίστηκε μια γυναίκα και ταπεινώθηκε μια γυναίκα. Και όχι μόνο ταπεινώθηκε μια γυναίκα, ταπεινώθηκαν δύο γυναίκες, εσείς και η κυρία Κανέλη. Εμείς ταπεινωθήκαμε, άραγε. Να λέει, είστε γυναίκα. Ναι, αλλά εμείς ταπεινωθήκαμε. Εννοώ ότι γνωρίζω, χάρη στα διαβάσματά μου, πάρα πολύ καλά ποια είναι η ιδεολογία του φασισμού και του ναζισμού. Γνωρίζω ότι ανάμεσα στους στόχους είναι η ταπείνωση, σχεδόν η εξαφάνιση καταρχάς αδύναμων ομάδων, και οι γυναίκες είναι τέτοιες. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι δεν πιστεύουν στη δικαιική ισότητα, πιστεύουν στη φυσική κατάσταση, άρα ξέρετε, ο πιο ισχυρός επιτρέπεται να εξαφανίσει τον πιο αδύναμο. Ωστόσο, νομίζω ότι χθες δεν ταπεινώθηκαν δύο γυναίκες. Χθες ταπεινώθηκε, επαναλαμβάνω, ολόκληρη ελληνική κοινωνία, διότι ανοίγει μια σειρά από θέματα εκεί. Πώς φτάσαμε ως εδώ, φτάσαμε τυχαία? Δεν είναι θέματα που θα έλεγα είναι μεγατόνι κρατικής αδιαφορίας, αναπετελεσματικότητας, αλλά και σκοπιμοτήτων, διότι μην τους αθωώνουμε ότι είναι απλά ανίκανοι και αναποτελεσματικοί. Έτσι, αυτό που είδαμε χθες αθρίζει πολλές παθογένειες της περιβόητης ελληνικής δημοκρατίας. Αθρίζει το ότι εδώ, σε αυτή την εσχατιά της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ξεχάσαμε ότι ήμασταν εμείς που, οι Έλληνες τέλος πάντων, που οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες, που αναχέτησαν το Τρίτο Ράιχ, και έχουμε ένα ελληνικό κοινοβούλιο που σημά στα έδρανα που κάθεται και μας θυμά ο Μανώλης Γλέζος, έχουμε εσμόνιο Ναζί. Είναι αποτέλεσμα απουσίας μεταναστευτικής πολιτικής, εκχώρησης του αναφέρετου δικαιώματος της ασφάλειας γυναικών και αντρών, Ελλήνων υπηκόων, σε φασιστικές οργανώσεις. Είναι ότι δεν υπήρχε, και ενώ θεωρώ ότι είναι ένα από επιλογή, γιατί ναι, είμαστε ειλικρινείς, αυτούς που μας παρακολουθούν, όση ώρα με περιπρόσεσταν και με βάφατε, λέγαμε ότι αν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν ποτέ στην Ελλάδα και έχουν εξαγγελθεί τόσες φορές, δεν έτυχε να γίνουν ή αν ήταν επιλογή. Και εγώ τουλάχιστον, για να μην καρφώσω σε όσους μας ακούνε ποιες είναι οι δικές σας απόψεις, πρέπει να είστε πιο αντικειμενικός ως δημοσιογράφος, λέω ότι ήταν επιλογή να μην πετύχουν οι εκπαιδευτικές μας μεταρρυθμίσεις. Άρα βρέθηκαν έτοιμοι οι Έλληνες πολίτες να ανεχθούν ή τέλος πάντων να μην είναι σε παγρύπνηση απέναντι σε ναζιστικά φαινόμενα, αφού εδώ δεν μάθαμε την ιστορία μας. Θα μάθουμε τα δικαιώματα ή τους αγώνες περισσότερα των δύο φύλων? Δηλαδή, εποάσαμε, και νομίζω ότι αδικό και εσάς και τον εαυτό μου, διότι δεν μας θεωρώ ότι όλοι μαζί το κάναμε αυτό. Μπορεί να καλούμαστε όλοι μαζί να το πληρώσουμε και κάποιοι περισσότερο, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά που συμπυκνώνουν τους παθογένειες της ελληνικής δημοκρατίας και της Ελλάδας στο χθεσινό συμβάν, ακόμα και το γεγονός ότι η ευαισθησία ξαφνικά για τις φασιστικές συμπεριφορές χρειάστηκε να είναι σε ένα τηλεοπτικό πλατό. Όταν αυτό συνέβαινε σε σουβλατζίδικα, σε σκοτεινούς δρόμους, κανείς δεν είχε τέτοια ταραχή. Μόλις συνέβη και ξέρετε, σε ένα τηλεοπτικό πλατό, και εδώ είναι ευθύνες και της δημοσιογραφίας και της τηλεοπτικής δημοκρατίας, ξαφνικά όλοι οι θεσμοί του τόπου μας ταράχθηκαν. Λοιπόν, αυτή η έκπληξη για μένα είναι χειρότερη και από το συμβάν. Κρύβει περίσσια υποκρισία και προσπαθεί να καλύψει ευθύνες πολλών δεκαετιών. Πάντως, εχθές όταν μπήκα στα social media, και αναφέρομαι στο Twitter ή στο Facebook, διάβασα χιλιάδες σχόλια που άφησαν περισσότερο οι γυναίκες, οι οποίες καταδίκασαν το γεγονός όχι σαν πολιτικό γεγονός, αλλά το ότι
ευτελίστηκαν δύο γυναίκες και προσπάθησαν μέσα από τα δικά τους σχόλια να υπερασπιστούν τη γυναικεία υπόσταση. Μάλιστα, θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά ένα σχόλιο που έλεγε: «Δεν είναι δυνατόν μέσα στο 2012 να ευτελίζεται έτσι μία γυναίκα». Και ήταν σχόλιο μιας άλλης γυναίκας που καταδίκασε το γεγονός. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω γιατί μου το λέτε αυτό και το μοιράζετε αυτή τη στιγμή μαζί μου. Διότι αφού είπαμε να μιλάμε αλλιώς εδώ, να μην είμαστε τηλεπαράθυρα, πρέπει να μοιραστώ μαζί σας ότι κάτι που μπορεί να μην το σκέφτονται πολλοί και πολλές που είδαν αρκετές φορές το περιβόητο χάος, αυτό το τηλεοπτικό στούντιο, αυτό εμένα που πραγματικά μου δημιούργησε θλίψη και αγωνία, δεν είναι αυτό που συνέβη εκεί. Δεν είναι αυτό που συνέβη εκεί, δηλαδή δεν είναι το νερό στο πρόσωπο και χωρίς να θέλω να μιλάω εξ ονόματος άλλων όπως κάνα τόσα χρόνια η πολιτική μας, ας μου επιτρέψει κυρία Κανέλη να εκτιμήσω ότι και αυτά τα χαστούκια που έφαγε μπορεί να είναι πολύ λιγότερο δυνηρά από άλλα που έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσει στη ζωή της ως ισχυρός άνθρωπος, ως ισχυρή γυναίκα. Αυτό που πραγματικά με έθλιψε και νομίζω μέσα στο χάος, μπορεί να το είπα και μετά από ό,τι ακολούθησε, ότι για μένα η αγωνία μου, η θλίψη μου είναι ότι έστω και αν υπάρχει ένας που θεωρεί ότι καλώς γίναν όσα γίναν χτες, έχει πρόβλημα η ελληνική δημοκρατία. Γι' αυτό σας κρύβω ότι όταν βγήκα αρκετές φορές στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τη μια αισθάνθηκα αυτή τη χαρά και τη συμπαράσταση, την ειλικρινή συμπαράσταση ανθρώπων, ξέρετε, που δεν είχα κανένα λόγο να το κάνουμε. Που δεν τους γνωρίζετε κιόλας προσωπικά. Όμως τρόμαξα από το πόσο έχει νομιμοποιηθεί η βία, διότι την ίδια στιγμή υπήρχαν άνθρωποι που το θεωρούσαν τόσο φυσιολογικό ή και καθαρτικό. Και εδώ είναι οι ευθύνες του πώς η οργή, η αγανάκτηση δεν οδηγεί πουθενά, οδηγεί στον εκφασισμό, πώς πρέπει να καθοδηγείται όχι κατά ανάγκη προς προοδευτικές μόνο, να πηγαίνει κάπου, να έχει στόχο. Οπότε θέλω να σας πω, είναι καλό να το ακούω και από εσάς, γιατί δεν σας κρύβω ότι η άμυνά μου στο χθεσινό ήταν να αποστασιοποιηθώ λίγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αναστοχαστώ γύρω από αυτό, τι σημαίνει όταν γυναίκα έστειλε μήνυμα στο προσωπικό μου λογαριασμό για να μου πει πράγματα που δεν θέλω να τα πω εδώ για να μην και εγώ θρέψω το λαϊκισμό, τη δημαγωγία και την καταστροφή. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να κάνουμε, έστω και τώρα, διότι αυτά μάλλον συνομολογούμε ότι πρέπει να είχαν γίνει πιο πριν. Πάντως, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι γνωρίζοντας όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι το προσωπικό σας βιογραφικό, που είστε μια γυναίκα με τις δικές σας επαναστάσεις, με την πολιτική έντονη δράση, μια γυναίκα με πολύ έντονη προσωπικότητα, μάλιστα γνωρίζω ότι μιλάτε και τέσσερις γλώσσες, έτσι. Αίσθηση λοιπόν προκάλεσε το γεγονός ότι δεν αντιδράσατε όπως θα αντιδρούσε μια επαναστατική γυναίκα. Δηλαδή με το που σας έριξε το νερό στο πρόσωπό σας, η επόμενη κίνηση που περιμέναμε όλοι από μια επαναστατική γυναίκα είναι να αντιδράσει με τη βία. Να αντιδράσει ακριβώς με το ίδιο ύφος, έτσι. Όμως στηρίσατε μια πολύ δημοκρατική στάση. Αυτό να σας πω. Η επανάσταση σημαίνει στερεία. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι η αντίδρασή μου η χθεσινή, η οποία έχει σχολιαστεί, αλήθεια είναι και με ξέφνησε γιατί έχει σχολιαστεί, και αυτό να το δούμε λίγο. Νομίζω ότι είναι η αντίδραση του δημοκρατικού, του δημοκράτη πολίτη. Η δημοκρατία δεν αντιδρά στη βία με βία. Σαφώς και όχι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι την ίδια στιγμή εκεί εκπροσωπούσα έναν πολιτικό χώρο. Δεν με φωνάξανε ούτε για το βιογραφικό μου, ούτε για το ζώδιό μου. Εκεί εκπροσωπώ έναν χώρο που έχω βαριά συνέστηση από που παίρνω τη σκυτάλη. Το παίρνω από το Σύνταγμα των Κορισχάδων και είναι μαζί μας και μαζί μου ο Μανώλης ο Γλέζος. Το παίρνω από τους αγώνες του 1994, το παίρνω από τη γενιά του Πολυτεχνείου, το παίρνω από τη γενιά της Γένοβας και τη γενιά των Αγανακτισμένων. Άρα, σε αυτή τη βαριά σκυτάλη ιστορικών αγώνων, που αν δείτε και λίγο, κάθε φορά που η ελληνική κοινωνία ήταν τα δύσκολα, καλή ώρα σαν τώρα, σαν να φαίνεται να κοίταγε προς την αριστερά. Εγώ δεν επιτρέπεται να εκείνη τη στιγμή να αφήσω τη σκυτάλη να πέσει χάμω, όπως λέμε. Γι' αυτό σας λέω ότι το γεγονός του να θεωρούμε εξαίρεση το αυτονόητο, δηλαδή να λειτουργούμε δημοκρατικά απέναντι στον εκφασισμό, στον ναζισμό και στον φασισμό, ακόμα καταδεικνύει και μακριά από μένα η υποκριτική ταπεινότητα και μια ετεροφροσύνη. Ξέρω και τα καλά μου, ξέρω και τα κακά μου. Αν λοιπόν αυτό δεν το θεωρούμε αυτονόητο, πιστέψτε με αγαπητέ μου,
πάλι κάτι λάθος έχουμε κάνει. Στην περίπτωση όμως που δεν ήσασταν δημόσιο πρόσωπο, δεν είχατε το βουλευτικό αξίωμα, πώς θα αντιδρούσατε σε μια τέτοια πράξη ως